Tämä nimet on Trustful, ton Perovic, ton Craig ja ton Laros, katsotaan Nikola Eivis. Vienis Lepisensikin, sen näkärin vajietumalla Deni Pernay, ja tos Geni on Vestero Feltiska Pariisi, sin taasisensikin Gali prosvaatia se saa. Tämä epistrepsis to Pekniivin, olemme pos on saatiaksi. Και εδώ ο Αθανασίδης που καλύπτει τη γωνία του, δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο φάνηκε τηλεοπτικά το τούτ. Νικολαίδης, δεν βγήκε ο Λάκης, αλλά κερδίζει την κόντρα, τυχερός ο Βασίλης Λάκης. Η πάσα για τον Μαλαδένη, του φεύγει το κοντρόλ και μαζί η μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει τον Σάντερ Βέστερφελντ, ο Χρήστος Μαλαδένης. Αξιοποιεί τα μέτρα που έχει μπροστά του, Νικολαίδης, Μαλαδένης, πολύ καλά σε δίπλα με τη ΑΕΚ, το σούτ από τον Μαλαδένη, μπάλα δοκάρει και έξω και κόρνερ δείχνει ο Μπατίστα, καθώς και ο Βέστερφελντ πρέπει να βρει και την μπάλα. Ωραία η προσπάθεια του Πέροβιτς, βοήθησε τον Κάιπερ να κόψει. Και ο Ρόιζερ που βγαίνει πολύ επικίνδυνα απέναντι στον Ατλαντίδη. Ευτυχώς καθυστέρησε το σούτ ο αριστερός Ατλαντίδης με το πόδι. Η ανταπόδοση της ευκαιρίας από πλευράς Ολλανδών. Τεράστιος ψύχρεμος, ο Τρούσπουλ λάθος. Σαβεύσκι, ωραία την πάει. Λάκης με πολύ δύναμη από πίσω. Έρχεται σε θέση για σουτ. Κλείνεται. Τρεις παίκτες μπροστά του. Νικολαίδης του ζητάει μπάλα έξω. Έχει βαλιά από το Λάκη. Μπάλα στην έξω πλευρά του δικτύου out. Μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Σε αυτή την ταχύτητα της διαφημιστικής καμπάνιας της φύτεσε της εκστρατείας της επιθετικής στους οπαδούς της. Γυρίζει ο χώρος εν προς τα πίσω. Ο Νικολαίδης με τον Βέστερφελντ. Άμεση αντίδραση από τον πολύ καλό Ολλανδό τερματοφύλακα. Δεν επιτρέπει στον Νικολαίδη να κάνει τη ζημιά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πέναντι στη φύτεσε. Το φάουλ από τον Μάρκο, καλό, αλλά ο Βέστερφελντ ελέγχει τη φάση. Παλά πήγε πολύ κοντά στο δοκάρι, αλλά είπαμε ο Βέστερφελντ ελέγχει τη φάση σε αυτή την προσπάθεια του Δημήτρη Μάρκου που μετά τη περσίνη. Ο Ρόιζερ, την μπάλα περνάει από τον Καλιτζάκη, ο Μαχλάς μπερδεύεται με τον Καλιτζάκη και ο Μπατίστα έχει δώσει πέναλτι. Καλιτζάκης μοιάζει να απορρεί, ο Μαχλάς μαζί με τον Πέροβιτς. Ο Μπατίστα περιμένει τον Καλιτζάκη να σηκωθεί και τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ στην πιο δύσκολη θέση της βραδιάς. 4 λεπτά από το ξεκίνημα. Η μπάλα περνάει από το κεφάλι του Καλιτζάκη, ο Μαχλάς μπερδεύεται. Ο Καλιτζάκης απλώνει το πόδι, τραβάει τον Μαχλά, τον ρίχνει. Εδώ, μακριά από την μπάλα και ορθώς ο Μπατίστα σημειώνει πέναλτι. Και ο Νίκος Μαχλάς, εύστοχος στο Ελλάδα-Σλοβενία την περασμένη Κυριακή, εκτελεί από τον Κρούιο Βασίλης, το σούτ δυστυχώς το 1-0 από τον Λούι Λάρος το 50. Ατβασίδης έπεσε ωραία, απέκρουσε το σούτ του Μαχλά από τα 11 μέτρα. Αλλά πιο γρήγορος από όλους στο rebound, ο 26χρονος Λούι Λάρος και εδώ ο Νίκος Μαχλάς που νικήθηκε από τον Ατβασίδη στο τέταρτο στα 11 μέτρα. Ο Λάρος επαναλαμβάνω φτάνει πρώτος την μπάλα, νικάει τον Ατβασίδη. Ο Μαχλάς, απέναντι του κέρδισε ο ίδιος ο Μαχλάς. Από τον κεφαλιά τώρα από τον Μαλαδένη, απόκριση του Βέστερφελντ, κόρνερ. Έλεγα το πέναλτι. Στενά μπλοκαρισμένο στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε τη λύση στην προσωπική μονομαχία με τον Καλιτζάκη και κέρδισε το πέναλτι. Και τώρα ο Πέροβιτς, ευκαιρία, η μπάλα γκολ 2-0. Blitzkrieg, ατραπιαίος πόλεμος από την Βίτεσε που εδώ ανοίγει με πάρα πολύ ωραία ενέργεια την άμυνα του Εμβρόντι του Στεπάνοβιτς. Και στο 53 ο Μάρκο Πέροβιτς κάνει το 2-0 πριν στην Ελφία ΑΕΚ. Από την ψυχρολουσία του 1-0 βλέπει τον Μάρκο Πέροβιτς να τρυπάει κατά μέτωπον. Φιλείται και πάλι η Ένωση, ο Τρούσπουλ αυτή τη φορά, ο Ρόιζερ γυρίζει, όπως ο Καλιτζάκης κόρνερ, ο μπαλόν έχει κόρνερ, αλλά δεν βγήκε. Και ξανά ο Μάρκος για τον Νικολαίδη καθώς ζητούσε την μπάλα Μαλαδένης. Γυρίζει ο Νικολαίδης και πάλι ο Βέστερφελντ με χέρια σαν πανάγιες. Μαχλάς και Μπαμπούνσκι. Σκοπιανός διώχνει. Ο άλλος Σκοπιανός ο Σαβεύσκι χάνει. Ο Πέροβιτς το σούτ, η μπάλα out. Μαλαδένης. Σαβεύσκι. Μακρινό. Περιμένει ο Βέστερφελντ. Και τον Τρούσπουλ σε ρόλο κεντρικού. Εδώ πάντως ο Τρούσπουλ βρίσκει τον Ρόιζερ. Αυτός αφήνει για τον Μαχλά που κερδίζει. Θέλει να κάνει και το σουτ και το κάνει και αποκρούει ο Ατμασίδης, η φάση δεν έχει τελειώσει αλλά είναι offside. Ο Ρόιζερ γρήγορα στο 2-0. Μαχλάς. Ρόιζερ. Και μάλλον δεν μας άρεσε πολύ ο Μαχλάς απόψε, δεν έκανε μεγαλειώδες παιχνίδι. Εδώ ο Καθάπης νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μιχάλης Κασάπης κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή του Στεπάνοβιτς και των συμπαικτών του ασφαλώς. Πίνει ο Φανχίντουμ στον Λάρος. Πολλά κενά στην ελληνική αμυντική διάταξη. Ο Λάρος θέλει να τα αξιοποιήσει. Ο Τρούσφουλ δοκιμάζει. Ευτυχώς πάνω στο σώμα του Κωστένοβλου δεν τελειώνει η φάση. Ρόιζερ βάλα στην απέναντι γωνία. Out. Απομονωμένος. Ωραία η πάσα για τον Σιούκοφ από τον Φανχίντουμ και καθαρίζει ο Ατλαντίδης. Αποτρέπει το 3-0. Σιούκοφ παίρνει από τον Φανχίντουμ. Ωραία βιάζει τον Λάκη. Με επικίνδυνη στιγμή για την ελληνική άμυνα. Η μπάλα χαμηλά και 3-0 από τον Νίκο Μαχλά. Δεν έβαλε το πέναλτι στο 50, του τόρχιας ο Ατλαντίδης και ενσύχεια. Ο Λάρος έκανε το 1-0, όμως τώρα από την assist του Δημήτρη Σιούκοφ. Ο Νίκος Μαχλάς, το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και αυτός είναι ο Κάρελ Άλμπερτ, ο πρόεδρος της Φίτεσες. Ένας άνθρωπος που από την απειλή της χεροκοπίας το 1984 έκανε όνειρο το Hellerodom του 1998. Και βλέπει τώρα την Φίτεσες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαχλά, ένα παιδί που το αγαπάει πάρα πολύ ο πρόεδρος, να φτάνει στο 3-0 από την άσυση του Σούκοφ.